με τον Θεάν που εκπροσωπεί το Blender Brothers και το Panther Pride. Θέλω να ευχαριστήσουμε θερμά τους πρώτους seniors που μας κάλεσαν στην εκδήλωσή τους με θέματα ανθρώπινα δικαιώματα και την τρίτη ηλικία στον LGBTQI χώρο. Λόγω του ότι πολλά μέλη δεν είναι από Αθήνα, εκπροσωπώ σήμερα ως κοινό μέλος δύο ομάδες από Πάτρα, το Blender Patras και το Patras Fry. Η τρίτη ηλικία. Το κομμάτι της ζωής που μας φαίνεται τόσο μακριά που έχουμε. Μη συγχωρείτε. Που εμφανίζουμε έντονες τάσεις αδιαφορίες προς αυτό. Και για τον λόγο αυτό, τα άτομα τρίτης ηλικίας στη χώρα μας παρακονίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό κοινωνικά. Ένα κοινωνικό πείραμα που πραγματοποιήθηκε στο Σιάτλ το 1991, κατά το οποίο έναν υπηαγωγείο συστεγάστηκε με ένα γυροκομείο, άτομα τρίτης ηλικίας έρχονταν σε επαφή με παιδιά προσχολικής ηλικίας. Μετά από καθημερινή αλληλεπίδραση των γυρών ατόμων με τα παιδιά, παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στα άτομα που έπασχαν από άνοια. Άτομα με προχωρημένη μορφή άνοιας, που έδειχναν ελάχιστα βήματα επικοινωνίας, άρχισαν να δείχνουν σημάδια μιας πρώτης υποτυπώδους επαφής. Αυτό μας δείχνει πως όταν δίνεις χρόνο και χώρο σε ένα άτομο της τρίτης ηλικίας να εκφραστεί, να επικοινωνήσει, τότε του δίνεις το δικαίωμα να υπάρξει ευτυχισμένο, κάτι που όπως φαίνεται έχει άμεση σχέση με την σωματική του υγεία. Αν φανταστούμε λοιπόν ότι το να παραμερίζεις και το να απομονώνεις ένα γυραιό άτομο που πληρεί τετεροκανονικά πρότυπα μπορεί να έχει τόσο μεγάλο ρόλο στην ψυχική και σωματική του υγεία, τότε τι ισχύει για ένα γυραιό άτομο που ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ συγκοινότητα. Πέραν του ηλικιακού ρατσισμού που βιώνει, έρχεται αντιμέτωπο και με τις μορφές ρατσισμού που απασχολούν την ΛΟΑΤΚΙ συγκοινότητα. Πόσο μάλλον όταν ζει και στην επαρχία. Η Πάτρα, παρότι τρίτη μεγαλύτερη πληθυσμιακά πόλη της Ελλάδας, διατηρεί βαθιά ριζωμένες νοοτροπίες που υπενθυμίζουν πως δεν είναι παρά ένα μεγάλο χωριό. Ένα ΛΟΑΤΚΙ συνάτομο μεγαλώνει μέσα σε σεξιστικές, μισογυνιστικές, ομοφοβικές, τρανσφοβικές αντιλήψεις που προάγουν την αφάνεια της σεξουαλικής του ταυτότητας και της ταυτότητας φίλου του. Η άρνηση ενός τόσο βασικού μέρους της ύπαρξής του θα τον ακολουθήσει μέχρι και την τρίτη ηλικία, που αφού υποστεί την κοινωνικά εξαναγκασμένη δημιουργία ετεροκανονικής πυρηνικής οικογένειας, θα φτάσει να βιώνει επιπρόσθετα τον ηλικιακό ρατσισμό. Το Blender Patras είναι μια ομάδα που δημιουργήθηκε το Μάιο του 2013 και σκοπό έχει τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος στην πόλη της Πάτρας για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας. Το Patras Pride είναι μια ομάδα που στοχεύει μέσω της ορατότητας να εγχειρίσει τις βαθιά ριζωμένες αυτές αντιλήψεις της πόλης της Πάτρας, με σκοπό τη ριζική διαστρέβλωση της εικόνας της ετεροκανονικής πραγματικότητας ως τη μόνη σωστή. Θέλουμε μέσω της μαζικής μας δράσης να αρχίσει να κατανοεί η κοινωνία της Πάτρας ότι είμαστε εδώ, υπάρχουμε. Διεκδικούμε το δημόσιο χώρο και κάθε άτομο που πλήττει από τις αντιλήψεις αυτές θα έχει πλέον τη γνώση ότι δεν είναι μόνο του, ανεξαρτήτως ηλικίας. Ώστε σε μερικά χρόνια τα άτομα της ηλικίας να μην φοβούνται, να μην νιώθουν περιθωριοποίηση. Είμαστε όλοι θύματα αυτών των ρατσιστικών αντιλήψεων. Όλοι μας λοιπόν μπορούμε να διεκδικήσουμε τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα που στερούμαστε. Καλούμε λοιπόν όλους εσάς το Pride μας που θα πραγματοποιηθεί στις 17 και 18 Ιουνίου στην Πάτρα ως διήμερο φεστιβάλ. Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με δράσεις και ανακοινώσεις των δύο ομάδων από τις σελίδες του Facebook Blender Patras και Patras Pride αντίστοιχα. Ευχαριστώ πολύ.